Άμα θα επεσέρευα και πίνα και τα 12, άλλο και θα είχα τον φόβον για μ' αποθάνω και θα γίνουμνε και αθάνατος. Καμίαν γενέσπαλα πεκόμποσέ με ο βασιλέας τη Χαλία ο Εύρητον και πέρα τη Φίλτσιν και πήγα και πολέμεσα τον. Εσκότωσα τον Εύρητον και τα παιδεία και έκλεψα και πέρα πεσχές την Ιόλιν. Όντες είδεν την Ιόλιν η διάνυρα εζέλεψεν και εντόκεν σολούνατς το φίλτρον πίπενατε να εφτάει ο Νέσον ο Κένταυρον. Επέρεν και ενέβρεξεν μετατό το πανοφόριν. Όντες ετσιλιάγα μετατό εγρίβωσεν απάνιν. Άλλο και πόρεσαν από γρυβόνατο. Όσον και να οβράσιβα, εντάμαν μετατό, εχπάσκουσαν και τα κρέαταν. Η διάνυρα και τα γιάντζεν πέλεπεν το κακόν πέβρεμε και αυτοκτόνησεν. Εγώ παέψα έναν τρανόν φωτίαν και ρούξα πες να καίουμε και γλιτώνω ασαπόνια. Άμα εκατίβαινα στον ουρανόν έναν λίβ και τάλεψεν και έγκαιμε απάν στον όλυμπον να είμαι σογιάντη κυρούν και τη Θεόν. Έκια απάνε γέμνε αθάνατος και η ήρα εσταμάτσε να κουβαλαεύμε και δέκεμε να γυναικίζω με τη θαγατέρανατς πίσω να σωδίαν την Ήβιν. Θαρώ πολλά και βεζελάεψα. Ας αρχινώ και λέω σας για τα 12 τα Ανδρίας δε πήκα. Άρα έρθα στο παλάτι ευρεστέα να πιτάς με Ηρακλή. Το πρώτο που θέλω να εφτάς ένα πακλαεύ στο φοβερόν, το Τσαναβάρ, τον Ασλάνιν την Εμέας σου μας συγκόρυθον, είπεν. Εκόνευε να πες σ' έναν σπέλ πίσιν δύο τρυπία. Απάν σ' ατό το Τσαναβάρ, τα Σαϊτέας και τα Κονταρέας πεντούναν, τι δεν και πίναν. Μετά τότε την Ανδρίαν δε πήκα, έδειξα στον κόσμο εξών από πολλά γαΐμς και πόσο να χουλείς έμνε. Επήκα έναν τρανόν στίβαν με τρανά λιθάρια και σπάλτσα τέναν τρυπίνα στο σπέλ να μη επορεί και βγαίν έξ και φεύ. Επ' εκεί εχοβλάψα απάν στον ασλάν και πίασα και εκρούνα τον με το σπαθίν και το κοπάλι το είχα. Άμα εγρήξα με τα όπλα τι δεν γίνεται και πίασα τον με τα δυνατά τα σέρα μας σηκούλαν και φούρξα τον. Ας σου εφούρξα τον επέρα με τα κοφτερά τα δόντια το ίσεν και γλούψα και εξέγκα το πόστνατ. Έσκωσα το πόστ σωμίαν και έγκατο σον ευρεστέαν σαν μικίνας. Όντες είδενα το ευρεστέας α τόσον πολλά εχπαράεν έτρεξεν και κρύθεν απές έναν παχουρένεν κιούπ πέτον σουμά σο βασιλός κάμνατ. Το δεύτερον το πρόσταγμαν ασουνευριστέν έτω να ξεπαστρεύω το παράπλασμαν τη λερναία σίδρας για να ησυχάζνει η ανθρώπους ο άργος. Α τώρα Ηράκλη δε βασοκιόλ τη λέρνας να γουρταρεύς το μέρος ασυλερναίαν ίδραν. Σοκιόλ τη λέρνας, σο άργο σουμά στην θάλασσαν, εκόνευε να τότε το παράπλασμα με τα 9 φιδί κεφάλια το ίσιαν. Εχπάραζεν τα θρόψ σόλιατε και στα μέρια, εχάλανεν και ρίμαζεν τα χωράφια και τα κεπία και έτρωεν τα πρόατα και τα ίδια σακοπάδια. Με το ναζί σοκιόλ τη λέρνας, επέρεν το όνεμα τη λερναίας ίδρας. Εντάμαν με τεμέν επέρα και των ανεψών των Ιόλαων να παραστέκμε. Όντες ενταμόθαμε με το παράπλασμα, ερχήνεσαν με τα σπαθία να κόφτουμε τα κεφάλια τη λερναία ίδρας. Άμα πολλά και πήεν εγρήξα πως έτσι τη δεν και πίναμε. Άντζαχ πεκόφτουν έναν κεφάλ, στο μέρος άθε εφύτρωναν άλλα δύο. Άναβασατό έτον και η ήρα που κέλεε να αφήνουμε να ησυχάζω. Έστειλεν έναν τρανόν παγούρ, πετήρθευεν και έδακνεν τα ποδέρα
την ώρα που πολέμανα να κόφτω τα κεφάλια τη Ύδρας. Ετέρεσα έτσι όπως έρθαν τα πράγματα και θα έπορνα να αναφέρω στο κεφάλι τη δουλεία. Έσπηξα τα κύλι μια μοναχουλής πέμνε, ξανέβρα την τσαρέν. Εδέκα έναν αναμένον δαυλήν στον Ιόλαον και είπα τον, το μέρος το θα έκοφτα, αμάν θα έκαυτε να το με τη φωτίαν, να μη επορούν και βγαίνε ξαν το φιδί τα κεφάλια. Α έτσι επόρεσα και χάλασα και το γράψα άναβα στο οχτώ τα κεφάλια και το τελευταίο το κεφάλ με τον αθάνατον και κράνεν σε ζωή το τσαναβάρ. Α το τελευταίο το κεφάλ έπερα και θαψάτον και από πάνε θέκα έναν τρανό λιθάρ να μη επορεί αλωμία και σολικεύ η ίδρα. Με τη χολήν τη λερναίας ίδρας επότσα τα σαΐτα σας ο τόξον και επίκατα να είναι φαρμακερά. Ατό το τρανόν την Ανδρίαν, δε πήκα ευρεστέας και θέλεσε να αναγνωρίζεται, γιατί όπως είπεν η πυθία, έπρεπε να είμαι μαναχώσιμ, άμα εγώ εδικαίωσα το γιαρθήν δε πέρα ασωνιόλαον, γιατί εγώ είμαι μαναχός και τα θερία έσαν δύο, η ίδρα και το παγόρ. Το τρίτον πεψαλάθεσε να σε μένω ευρεστέας, έτω να πιάνω και φέρω με την ψήν τα γραιομόχτερον πεζίνε να πάν σα ορμάνια τη Ρήμανθου, σα συνόρια τη Αρκαδίας και τη Ηλίας. Ηράκλη, είπεν, α τώρα θα πιάνεις και θα φέρεις έμπραν τα γραιομόχτερον τη Ρήμανθου. Α το τα γραιομόχτερον έτων πολλά τρανών και φοβερών, εχπάραζεν τα ανθρώπς τη ψοφίδας, επίνεν τρανάν ζεμίας σα χωράφια και χάλανεν και τα κεπία των. Όντε σε πέγνα για τον ερήμαθον και εδαβένα συμφολόιν το ρασίν τη Αρκαδίας ενταμόθα με τον κένταυρον των φόλων. Ο φόλων εμόνασεν με στο σπέλ το ίσιν για ο σπίτ και επίκεν τραπέζ και εφάσιμε. Εγώ έτρωγα τα ψεμένα τα κρέατα και ο φόλων τα άψετα. Μίαν εδίψασα και ψαλάθεσα να πίνω κρασί. Φόλο, να είσαι κι λίγο κρασί να πίνουμε, έμορφα θα ήταν, είπα τον. Ηράκλη, έχω έναν κιούπ με κρασί, θα μένω να πέσω χώμαν, χαρισμάτα στον Διόνυσον, είπεν, άμα πολλά φόβουμε να ανοίγα το. Εγώ πολλά εδίψανα και πέρα και ένοιξα το κιούπ. Ξά μη φοάσαι, θα πέρω κι αν είπα το εγώ. Η μυρωδία σου κρασίν εξίεν απές ορμάνια και πήκεν και τόπλα έφτανε και ενδάβρ πέσαν ολόερα σε εκείνα τα μέρια. Έμπρια σου σπέλ πέτρο άμε. Ερχίνεσαι ένα σύρο με τα φαρμακερά τα σαϊτέας και σκότωσα καμπόσους. Τάλτσε κυνήγησα ούσα με το μαλέαν, όθενε ζήνεν ο κένταυρον ο χείρον, πεδίωξα να τον ασωπήλιον. Χωρίς να θέλω, εντόκα τον χείροναν με τον φαρμακομένον τη Σαΐταν. Ο κένταυρον τη δεν κέπαθεν, γιατί ήταν αθάνατος, άμα πολλά επουγαλεύκου του μας, από πολλά τα πόνια, παιδέχε να τον το φαρμάκ πίσεν η Σαΐτα. Για τα το έλεξεν δικινού τη ζωήν με τον κουρθάρεμαν τη Προμηθέα και έτσπα επέθανεν και γλίτωσεν ο άχαρονα σαπόνια. Και τη φόλωνο στα ιστερνά και σαν καλά. Την ώρα μπεκράνεν και τέρνεν έναν ασεμάτα φαρμακερά τα σαΐτας, εγλίαξε να σου ασύρατ και καρφώθεν στο ποδάρματ. Απατώ ότι γεράν επέθανεν για τόσο άχαρον. Α, τώρα η δουλεία πέπρεπε να φτάω έτω να πιάνω με την ψήν τα γρομούχτανον. Έσπηξα τα χούλιν και πήκα ένα σχέδιον. Έρθα στον ερήμαθο, έβρα το μέρος πεκόνευεν και επίκα το να βγαίν έξαση φολέανάτ. Έπε εκεί ερχίνεσα το κυνήγημαν, εμπροστά τα γρομούχτερον κι από πεις εγώ. Έρθαμε και ξέβαμε συντεπέντη ερήμαθου πέτον σιωνισμέντζα. Έκια πάντο τσαναβάρ, εφωσίε να πέσα σιόνια και ας σου επουβαλεύτεν, έναν γκάστεν κι έρθεν και επέμεινεν. Α τότε επίασα και έδεσα τα ποδάρεθ και πέρα το σωμίαν και έρθασα μικίνας. Με το που είδε να το φοβετσέας ο ευρυστέας
ξανεχπαράεν και επίεν γε κρύφτε να πες σο χαλκοματίνεν το κιούπ άμον το επίκεν και με το λεοντάρτιν εμέας. Ασου έγκατον τα γρομούχτερον ευριστέας εψαλάφισε να πιάνω και φέρατον το ιερόν τελαφόποντι Άρτεμις. Ατό εζήνε να πάνω σορασίν τη Κερίνεας σα συνόρια τη Αρκαδίας με την Αχαΐα. Ο Ευριστέας εθέλεσε να βάλμε ενάντια στην θεάν την Άρτεμη που πολλά θα εχολιάσκουτουν αν κάτε παθάνεν τελαφόπονατς. Τελαφίσιν μαλαματένια κέρατα και χαλκοματένια τα φκάτα ποδάρεθ και έτρεσε να γλίγορα άμον την αέραν. Να λέω σας το σωστόν, πολλά υπούγα λεφτά. Έναν ολόκληρον χρόνο να κυνήγανα το απάν σ' όλια τα Ρασία και τα Γεζία τη Αρκαδίας και στα τελευταία επόρεσα και πίασα το. Πολλοί λένε πως επίασα το την ώρα μπε κοιμούτον. Αν λένε πως αγεραλά έψα το την ώρα μπε πίνε νερόν. Κάθα είσαι λέει τε κοινού και μαναχών εγώ εξέροντο έσυρα τα δυσκολίας. Έδεσα τα ποδάρετα, εφορτώθα το σωμία μου και χπάστα για τα μικίνας. Συστράταν ενταμόθα με την Άρθεμιν και τον Πασιάνατς τον Απόλλωνα. Όντες είδεν τελαφόπονατς δεμένον και γεραλά εμένον, η Άρθεμι ερχίνεσαι να βαρκείς και να φοβερείς πως θα τιμωρά με πολλά άσχημα. Άμα επόρεσα και ημέρεψα την. Είπα πως το καπαέτ και τον δαιμόν άμα το κακόν τερούξεν στο ξερόν το κεφάλι μου και πως έπρεπε να φτάω ίντε αν θα επίταζε με ο Ευριστέας και ταξάτεν πως καμία γη θα πει να κακόν στο χαϊβάν. Α έτσι παεφέκαινε να πέρω το ελάφ και να δεικνύζα το στον Ευριστέαν.